Καλημέρα. Σήμερα έχουμε Κυριακή 4 Απριλίου. Έχω βρει μια ομάδα από Μορχέλα Εσκουλέντα. Μορχέλα Υφαγόσιμη. Δύο, τέσσερα, έξι, οχτώ καρποσώματα. Μαζεμένα όλα μαζί. Σε μικρό μέγεθος όμως, λόγω της ανοβρίας δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν όπως πρέπει. Πρόκειται για ένα ασκομίκητα ο οποίος εμφανίζεται από Μάρτιο έως Μάιο. Καθαρά ανοιξιάτικο μανιτάρι. Ασκόματα με ύψος από 5 έως και 15 εκατοστά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και τα 20 εκατοστά σε ύψος. Και φάρδος από 3-4 έως και 10 εκατοστά. Γίνονται μικρά, μικρό μέγεθος έως και αρκετά μεγάλο. Η κεφαλή είναι σε σχήμα στρογγυλεμένο, κονικό, μακρόστενο. Εφάπτεται στο πόδι με ελαφρώς γύριστη περίμετρο στο κατώτερο μέρος της. Πόδι κυλινδρικό με ελαφρώς διογκωμένη βράση, λίο. Εσωτερικά όλο το καρποσώμα είναι κούφιο. Συχνά με κοκκόδι επίχρησμα ασπαλισμένο. Η κεφαλή είναι ακανόνιστα με πτυχές νευρώσεις με σχήμα και ρήθρας. Αρκετά βαθιά κελιά. Ο χρωματισμός επικύλει από τελείως ανοιχτό χρώμο έως και σκουρό χρώμο. Συνήθως κάνει το χρώμα της σάρκας. Πολύ ωραία. Παρόμοια είδη είναι και το Μορχέλα Βουλγάρης. Το Μορχέλα Ντελισιώσα, η σαρκόχρωμη ποικιλία και κάποια άλλα τα οποία είναι πολυάριθμα. Εμφανίζεται όπως είπαμε την άνοιξη
σε υδροχαρή δάση, σε άκρες ποταμών και λιμνών, αλλά μερικές φορές και σε χορτώδεις θέσεις. Η σάρκα της στο κόψιμο δεν μεταχρωματίζεται. Φαγόσιμο, εξαιρετικά νόστιμο. Ένα από τα πιο νόστιμα μανιτάρια του γένους και γενικά όλων των μανιταριών. Θα πρέπει όμως να μαγειρεύεται πολύ καλά, γιατί ομό ή ανεπαρκώς μαγειρεμένο είναι τοξικό. Περιέχει κάποιες τοξίνες οι οποίες καταστρέφονται με τη θερμοκρασία του μαγειρέματος. Πολύ όμορφες, αν και μικρές, όπως είπαμε, μπορούν να φτάσουν σε μεγάλες διαστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν έως και 20 εκατοστά, ίσως και περισσότερο. Μορχέλα σκουλέντα, μορχέλα η φαγόσιμη, η εδόδυμη. Πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα.